Καλησπέρα σας. Να δείτε χαρές που θα κάνει ο Άδωνης. Κοιτάξτε, του εξήγησα. Εξήγησα σε όλο τον κόσμο. Ότι η υγεία δεν έχει κόμμα. Του εξήγησα ότι θα πηγαίνω όπου με καλούν. Όπου με τιμούν, θα τους τιμώ κι εγώ. Και ήρθα να σας τιμήσω όπως κι εσείς με τιμάτε. Είμαστε ελεύθεροι πολίτες. Να πηγαίνουμε όπου θέλουμε, να κάνουμε ό,τι θέλουμε και να δρούμε συνέχεια από καρδιάς για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα όχι του κλάδου, τα προβλήματα του ελληνικού λαού, στα οποία συμμετέχουμε ως υγειονομικοί. Θα ήθελα να σας πω ότι προεκλογικά πολλά ακούγονται. Το θέμα είναι τι γίνεται μετά τις εκλογές. Και η ουσία είναι εκεί. Ήθελα να ακούσω για να τα καταχωρήσω στο μυαλό μου και να μπορέσω μετά να σας επιτεθώ όπως επιτέθηκα και στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη και στον κύριο Σαμαρά, οι οποίοι δεν τηρήσαν τις υποσχέσεις τους. Το ενδεχόμενο να συμπράξετε, να τα υλοποιήσουμε, το έχετε σκεφτεί? Με μεγάλη μου χαρά συμπράττω με οποιονδήποτε να το παρέχει να το παρέχει. Περισσότερα χρόνια σε κόμμα που του ήταν εύκολη κριτική. Ξέρετε, είναι πιο εύκολο. Γι' αυτό αντί να ιεραρχήσετε την επίθεση και την άσκηση κριτική στα λάθη που θα γίνουν, σα θέλω συνεργό, συμμέτοχο, συνένοχο. Να σα πω κάτι. Η συνενοχή σε αυτού του είδους το πρόγραμμα με ενδιαφέρει και με τιμά. Ότι για την υγεία ειδικά του κόσμου, η οποία πλήττεται αυτή τη στιγμή και η οποία, θα το πω κανονικά και δεν με ενδιαφέρει ό,τι και να βγάλουν τα ΜΜΕ, θα το βγάλουν, η οποία, θα ξέρω, έχουν βρει τον τρόπο, μη σε αγχωρίεσαι, υπάρχει τρόπος, η οποία πλήττεται και στην τσέπη του ελληνικού λαού, που άκουσα ξαφνικά και σήμερα ακόμα ότι μειώθηκε η τιμή των φαρμάκων και μειώθηκε και η συμμετοχή των ασφαλισμένων, είναι λάθος, είναι ψέματα. Ό,τι ψέμα θες ακούσα από τα ΜΜΕ σήμερα και θα ήθελα και σε αυτό όσο μπορείτε να συμβάλλετε. Γιατί ξέρετε κάτι, εκτός από υγεία, εκτός από την καθημερινότητα, πρέπει να έχουμε ψυχική ηρεμία. Και την ψυχική ηρεμία δεν μας τη δίνουν το βράδυ, ειδικά που πάμε να κοιμηθούμε τα ΜΜΕ. Πρέπει λοιπόν και εσείς, σαν περιφερειάρχης, και το εύχομαι, να συμβάλλετε, ούτως ώστε να μπορούμε το βράδυ να δούμε ειδήσεις, να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει στον ελληνικό λαό, χωρίς να θέλουμε να πάρουμε τα ελληνιστικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία και δύναμη. Ευχαριστούμε κύριε Λουράντο. Να